Τουρτουρέκα, καταθέσατε μήνυση για το θάνατο του γιού σας. Τι είναι αυτό το καινούριο, τα στοιχεία μέσα από τη δική σας την έρευνα με τη βοήθεια των νομικών σας συμβούλων που αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη μήνυση? Μετά τις δραστικές ενέργειες των δικηγόρων μου, του κυρίου Ηροδότου και της κυρίας Κλουδά, έχουμε τα συμπεράσματα του Τεχνικού Συμβούλου του κυρίου Κούτσι, το οποίο μέσα αναφέρεται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ζητάω να καταθέσουν, να καταθέσουν η μητέρα, η γιαγιά και η θεία, όπου αναφέρθηκε ότι είδαν και μιλήσαν με τον Νικόλα εκείνο το πρωί. Επίσης θεωρώ πολύ χρήσιμο, πολύτιμο και μάλιστα η βοήθεια αυτού του ανθρώπου, του συντρόφου της κυρίας Βάζου, που εκείνο τον καιρό φιλοξενείται στην οικία της, να μας καταθέσει αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή του, κάτι είδε, αν κάτι άκουσε, αν γνώριζε κάτι. Βρίσκονταν εκείνος ο άνθρωπος εκείνο το βράδυ, Ναι, ήταν το βράδυ, ήταν το βράδυ εκεί. Διότι το προηγούμενο βράδυ πέρασα να πάρω το μικρό μου το γιο το απόγευμα και το αυτοκίνητο ήταν απ' έξω. Οπότε υποθέτω ότι ήταν εκεί το βράδυ, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και οποιοδήποτε άλλος γείτονας. Εάν πρόσεξε κάτι, αν παρατήρησε, αν γνώριζε κάτι, θα βοηθούσε. Γνωρίζετε, ναι, μένε καιρό στο σπίτι, εκεί στα Σπάτα, ο σύντροφος της μητέρας. Δεν γνωρίζω πόσο καιρό έμενε. Ξέρω ότι για κάποιο χρονικό διάστημα έμενε εκεί. Δεν κλήθηκε ποτέ? Όχι, δεν έχει κληθεί, όπως και η θεία δεν έχει κληθεί. Και η γιαγιά επίσημα, ας πούμε, εκτός από την εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, θα ήθελα να καταθέσει. Επίσης, ένα πράγμα που θα ήθελα είναι η άρση απορρίτων. Η άρση απορρίτων των κινητών που θα μπορούσαν να δείξουν ακόμα και ποια κινητά βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα. Θεωρώ ότι είναι άμεσο να γίνει και το ζητάω αυτό από τις αρχές να το προχωρήσουμε. Θα ήθελα να μείνω λίγο στην πολύτιμη αυτή μαρτυρία που λέτε και αναδεικνύετε. Ενός ανθρώπου που ήταν εκεί. Γνωρίζετε εσείς πόσο διάστημα έμενε εκεί πριν από αυτό το συμβάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Δεν θα απαντήσω. Αν σας είχαν πει ποτέ τα παιδιά σας την επαφή που είχαν μαζί του αφού έμενε και εκείνος εκεί, πώς ήταν η συμπεριφορά, οι σχέσεις ενδεχομένως? Αυτά τα ερωτήματα που έχετε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο με τους δικηγόρους μου καταθέτουμε τη μήνυση και ζητάμε την κατάθεση αυτών των μαρτύρων. Τις ίδιες απαντήσεις ψάχνω και εγώ. Την ημέρα που ο Νικόλας έφυγε, εσείς πήγατε στο σπίτι? Ναι. Εγώ ανέβηκα πάνω στο δωμάτιο του Νικόλα, δεν ήταν εκεί το σώμα του παιδιού. Και όταν προσπάθησα να αποτυπώσω και να καταλάβω τι ακριβώς έγινε, γιατί ήμουνα σε κατάσταση σοκ, όταν κατέβηκα μετά από, δεν θυμάμαι, μισή ώρα, κατέβηκα κάτω, τα μόνα άτομα που είδα ήταν κάποιοι φίλοι και γνωστοί, πιθανότητα της οικογένειας, γείτονες κτλ. Και στο ισόγειο διαμέρισμα ήταν ο σύντροφος της μητέρας, όπου του μίλησα. Θυμάστε αν εκείνος σας είπε κάτι? Όχι, απλά κούνησε το κεφάλι του. Ήταν και εκείνος σοκαρισμένος όπως όλοι εκεί? Αυτό έδειχνε, όπως ήμασταν όλοι. Τις επόμενες μέρες επικοινώνησε η μητέρα του Νικόλα μαζί μου, γιατί βρήκε τα ημερολόγια του Νικόλα, τα οποία ήταν στα αγγλικά, και ζήτησε τη βοήθειά μου στη μετάφραση και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια άκρη μέσα από τις σημειώσεις του παιδιού, από τα ημερολόγια του. Ήταν 4-5 ημερολόγια, τα οποία φωτοτυπηθήκανε κάποιες σελίδες και τα καταθέσαμε στο αστυνομικό τμήμα στα Σπάτα. Κράτησε η μητέρα όλα τα ημερολόγια
και πιστεύω ότι θα παραδοθούν στην εισαγγελία εφόσον και αν ζητηθεί από την εισαγγελία. Φάνηκε μέσα σημείως ότι σύνθεσε το τελετουργικό αυτό, σύνθεσε και βρήκε μόνος του τα λόγια που θα έπρεπε να πει. Η διαψημιώση του φαινόταν τα διαφορές που έκανε, οι διαφορετικές συνθέσεις των προτάσεων. Αναφέρεστε στο τελετουργικό που είχε κάνει το προηγούμενο ακριβώς βράδυ στις 16 Οπότε, Ιουλίου. Μέσα στα ημερολόγια φαινόταν οι σημειώσεις πώς έφτασε σιγά σιγά στο να φτιάξει το τελετουργικό αυτό. Τα άλλα δύο πράγματα που μου έκαναν εντύπωση μέσα ήταν ότι έγραφε ότι θα ήθελε να φύγει να πάει στην Αγγλία και ότι αν ήταν στην Αγγλία θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Έγραφε επίσης ότι για κάποιο άλλο άτομο, το οποίο δεν κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά εάν λέει μάθουν για αυτό το άνθρωπο, για αυτό το άτομο, ότι θα γίνει χαμός. Τώρα το χαμός δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να σημαίνει, αλλά σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ίσως τα συγκλώνιζε το οικογενειακό περιβάλλον, το κοινωνικό του περιβάλλον, το περίγυρό του. Δεν ξέρω, σίγουρα έγραφε όμως ότι αν μάθουν ποιος είναι, θα γίνει χαμός. Με τη μήνυση που έχουμε καταθέσει, τουλάχιστον να ξεκινήσει και να χαρακτηριστεί η υπόθεση ως εγκληματική και να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.